Οπότε τι κάνουνε χρησιμοποιούν ε, ε, μέχρι εξαντλήσεως ε, τους ε, μουσουλμάνους όπως χρησιμοποίησαν τους Εβραίους τους Χριστιανούς τους αριστερούς έχουμε ξεμείνει από ιδεολογίες μετά από αυτό τι μετά από αυτό θα έχουμε flat line μια οριζόντια γραμμή θα έχει πεθάνει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον καταστροφικό καπιταλισμό. Ε, ισοπαίδωσαν την Ουκρανία για να την ξαναχτίσουν και για να πάει η Ράιν Μένταλ και να φτιάξει εξοπλιστικά εργοστάσια. Ε, Ισοπεδώνουν τη Γάζα, τη Βόρεια Γάζα, θα τους πάνε στη Νότια Γάζα. Ε, σκοτώνονται άμαχοι, Παλαιστίνοι, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ωραία. Ε, θα τα ξαναχτίσουν. Ε, και θα μιλάμε για ντουβάρια πάλι, θα μιλάμε για... Έχει, υπάρχει, ε, πώς να το πω, το έχω πει βέβαια πάρα πολλές φορές, αλλά δεν υπάρχει προϊόν. Εντάξει, μετά από αυτό τι είπαμε. Την αρρώστια το, 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 το εξαντλήσανε, το πήγανε μέχρι τέλους. Μας δείχνανε νεκρούς ε, που πέθαναν αυτό, μας δείχνανε γιατρούς, συνέχεια γιατρούς, 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 γιατρούς. Παγώνιο... Τσόδρας, ο... ο Κούβελας, που χρησιμοποιήθηκε για να ξεπλύνει και τον Σανασάκη, τον Πλεύρη, που μας έλεγε ότι στη σχολή του φαρμακολογίας στην ε, Θεσσαλονίκη είχαν χρησιμοποιήσει το μεταπτυχιακό του Πλεύρη κάτι για το δίκαιο στην ιατρική, το δίκαιο στις μονάδες υγείας, κάτι τέτοιες βλακίες. Ε, δηλαδή, εντάξει, ο Κούβελας να ξεπλένει τον Πλεύρη... Εκεί άρχισα να ξενίζω με... Ωραία, ε, τι γίνεται ρε παιδί μου. Κάτι συμβαίνει. Άρα όλοι αυτοί συμμετείχαν στην charade αυτήν. Πώς λεγόταν, στην, ε... στην παντομήμα, στο θεατρικό. Έπρεπε να βλέπεις λευκή ποδιά. Τελείωσε, εξασιαζόμαστε όλοι με τους γιατρούς. Πεθάνουμε όλοι, μπαίνα στις αντατικές, βγαίνουν από τις αντατικές. Τώρα έχουμε τα νεκρά παιδάκια τα κρανία τους, τα διαμελισμένα, τα, τη μαμά που βρήκε το κοριτσάκι, το αγοράκι, τη γιαγιά, το κοριτσάκι από την Ιρλανδία, το βρήκε ο πατέρας του και ευχότανε να είναι νεκρό. Εμένα μου θυμίζουν ακριβώς τα ίδια του κορονοϊού. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά πάλι το γιατρό που μας βγάζουν, γιατρούς εκεί, τα χειρουργούνε χωρίς αναισθησία και μπαίνουν από πάνω η κάμερα, πάνω στο ανοιγμένο το, το μωράκι δηλαδή, εντάξει, τα άλλα τα πηγαίνανε, Κάθομαι και βλέπω δηλαδή και είναι να τρελαίνεσαι, να, να κλαις, να χτυπιέσαι από το κλάμα. Πώς χρησιμοποιείτε το, το, το μωρό, το ανθρωπομωρό. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Τα είχαν τα πρόωρα εκεί πέρα και τα σκεπάζανε με κάτι κουβερτούλες και τα βάζανε στο φουρνάκι έτσι τα παλαιστινιάκια. Στο πώς λέγε, στο πυρεξάκι, πώς μας τα φέρνουνε στο μευτήριο, στο πυρεξάκι τα μικρά. Ε, και τους βάζανε για τρίτο καπέλα, εκείνο το σκουφάκι και τα σκεπάζανε με κάτι κουβέρτες και τα αποχαιρετούσαν οι μάνες τους από δίπλα και τα μεταφέρανε στο άλλο νοσοκομείο. Ε, καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιούμαστε και πάλι εμείς η μάζα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και δίνουν συνεντεύξεις και πάνε στα κανάλια και έβλεπα πάλι κάτι... Μια οικογένεια Εβραίων που κλέγανε για το γιο τους κάτι, δεκα, κάτι χρονών, 20 ξέρω το παιδί πόσο ήταν. Μας δείχνουν το πιάνο που είχε στο σπίτι κτλ. τα Ασχολούταν με τη μουσική, ασχολούταν με την τέχνη. Το καταλαβαίνουμε ότι γινόμαστε ε, μαριονέτες. Μας χειρίζονται, μας χει, χειρίζονται τον πόνο μας χειρίζονται τον πόνο μας, το βγάζουν έτσι στη... μπροστά. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Πότε θα το καταλάβουν οι μάζες να, απε... να, απέχουν από την χρησιμοποίησή τους. Δεν είμαι εργαλείο ρε άνθρωπε, είμαι... είμαι άνθρωπος και πονάω, ναι, πονάω τα παιδιά μου. Δεν θα ξανα... Δεν θα σε να με χρησιμοποιήσεις. θα σβήσει αυτό, όπως, όπως έσβησε ο κορονοϊός. Είναι τρομερό. Τέλειος αυτό. Πάει. Ο, 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 ο κόσμος είχε τόση ανάγκη να έρθει κοντά ο ένας με τον άλλον. Κάθομαι και βλέπω τώρα και λέω, είναι δυνατόν, ε, ε, με τον κορονοϊό μας λέγανε, δεν θα πάτε στο μαγαζί ε, να, να αγοράσετε ένα σόβρακο, ξέρω κι εγώ, θα κάνετε click away. Θα, θα το έχεις παραγγείλει και θα πηγαίνει απ' έξω από το μαγαζί και θα βγαίνει η πολίτρια να στο δίνει σε ένα σακουλάκι. Και άμα μετά δεν σου κάνει το σόβρακο και πρέπει να το γυρίσει πίσω, θα πρέπει να το ξαναστείλει. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Ήταν κάτι τρελά. θυμάμαι όταν είχαν ξεκινήσει την. την πώς το την, την άλλη καραντίνα, τη δεύτερη καραντίνα, πότε ήταν αυτό που έπρεπε να πάρουμε τάμπλετ και δεν είχαμε τάμπλετ τόσο πολλά στο σπίτι για τα παιδιά όλα και πήγα στο πλαίσιο να αγοράσω, φυσικά για να το αγοράσω δεν χρειαζόταν τίποτα, ούτε Είποτε έκλεισα από εκεί πέρα μπροστά ένα ραντεβού τότε, παπάρια δηλαδή, μπήκα μέσα, πάτησα λίγο μέσα, είχαν ένα γραφειάκι εκεί, μου λέει ποιο θέλετε, είχαμε βρει εμείς με τα παιδιά, στο site του πλαισίου, το πιο φθηνό που υπήρχε, της λέω τις κοπελίτσες αυτό και αυτό και το παίρνω. Νομίζω πήρα δύο εκείνη την ημέρα. Ε, τα πιο φθηνά. Και τη γυρίζω σπίτι και το ένα από τα δύο ε, δεν λειτουργούσε. Δεν μπορούσαμε να το βάλουμε να κάνουν τα παιδιά τη ε, τηλεεκπαίδευση εκείνη την ημέρα. Πώς το γυρίζεις πίσω. Πάω να το γυρίσω πίσω Α, μου λέει, δεν γίνεται. Ε, πρέπει να κάνετε rapid test. Μα λέω, ρε παιδιά, το, ο, το, 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 το service του πλαισίου εδώ της γειτονιά μας είναι στον πρώτο όροφο. Λέω, πάρτε το και πηγαίνετε το επάνω. Δεν μπορούμε, κυρία μου. Α, δεν γίνεται. Οχι, όχι, όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να κάνετε rapid <χει> για να το ανεβάσετε μόνοι σας επάνω. Ρε παιδιά, είναι μια σκάλα είναι, δέκα σκαλιά είναι. Ανεβάστε το σας παρακαλώ, στο όνομά μου και θα να να το παραλάβω όπω το αγόρασα. Δεν γίνεται. Και επειδή τα παιδιά κάνανε rapid για να πάνε στο σχολείο, πήγε, πήγανε δύο από τα παιδιά και το κάνανε. Και τους το φτιάξανε και το πήραμε για να κάνουν την εκπαίδευση. Ε, μιλάμε για το κέρδος, γιατί, γιατί έγινε ο κορονοϊός, για το κέρδος. Για να σουτάρουν τους ε, υπαλλήλου για να κλείσουν όλα τα οι τράπεζες και να έχουν μόνο ATM και μόνο και δεν θα έχουν και ATM από ό,τι καταλαβαίνω. Θα είναι όλα στο κινητό, σε αυτό εδώ το πράγμα, εδώ αυτό, αυτό εδώ το κινητό, θα είναι ο λογαριασμό μας. Ε, να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη. Τι τους κοστίζουν τόσες χιλιάδες υπάλληλοι, τράπεζο υπάλληλοι, υπά, εμπόρο έγινε ένα, μια πολύ ωραία πρόβα γενεράλε με τον κορονοϊό. Ε, να μην μπορείς να πηγαίνεις να κάτσεις στο καφέ, στην καφετέρια. Δεν μπορείς να πας, γιατί ήσουν ένα μολυσματικό στοιχείο. Θα κολούσε πιο καρέκλα και ο άλλος που κάτω στο δίπλα να τραπέζι και τον καρσόνι. Ε, έπρεπε να κάνει rapid. Τι σημαίνει αυτό, να κλείσουν όλα τα μαγαζιά και να παίρνει take away. Και αυτό που θα μου φέρει εμένα το take away στο σπίτι να του ζητούσα rapid, θα έπρεπε. Ή είχε ξύσει τα από αυτά του, τα χαμνά του, και μου βρε μετά εμένα το ρημαδό καφέ. Να έρθει ο άλλο τώρα take away, να πάρω εγώ ένα ρημαδό καφέ και ένα σκατοσάντουιτς α πούμε. Να έχει πιάσει τον κόλο του αυτό και εγώ να το φάω μετά εδώ πέρα. Και την πίτσα και τα σουβλάκια. Τι μας δείχνει αυτό το ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταντήσει τα προηγούμενα τρία χρόνια να βγάζουν κέρδος από τις μάσκες και από τα καθαριστικά, πώς λέγονταν εκείνα, τα αντισηπτικά που βάζαμε στα χέρια μας. Τι σημαίνει αυτό και τώρα να μας δείχνουν θάνατο και μόνο θάνατο και ας τις γριές και τους κολόγερους και τις κολόγριες. Τα μωρά μας δείχνουν τον θάνατο των μωρών. Έχουμε φτάσει σε άγρια κατάσταση ο καπιταλισμός ο καταστροφικός καπιταλισμός ε, σκοτώνει τα μωρά που είναι το μέλλον άσε με μένα που μεγριά, με τα άσπρα τα κολομαλιά σκοτώνει τα παιδιά μας ποιο είναι το μέλλον τότε